Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι, βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το όνομά μου είναι Ακάς. Είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Και θα κάνουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο θέμα που λέγεται καθρέφτισμα σχέσεων. Το καθρέφτισμα σχέσεων δεν αφορά μόνο τις ερωτικές σχέσεις, αφορά τα πάντα. Με γονείς, με συγγενείς, με επαγγελματικό τομέα, με αισθηματικό τομέα, με συντρόφους, με εραστές, με συζύγους, ό,τι θέλει ο καθένας. Θα γίνει με διάλεξη μια κάρτα, θα επιλέξουμε 4 deck, αλλά ήθελα όμως πρώτα να σας δείξω, να σας παρουσιάσω αυτές θα χρησιμοποιήσουμε τις τράπουλες. Η πρώτη είναι, να το πω έτσι, ειδικά μοιημένη μέσα από μένα με τα δικά μου γράμματα και έχει μοιηθεί με ειδικό τρόπο. Καλά, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά μην φοβάστε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, όταν λέμε για μοίηση, εννοούμε ότι έχει γίνει ένα είδους. Ανήκει σε μένα, να το πω. Το επόμενο deck που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα πολύ ιδιαίτερο deck. Θέλω να το παρατηρήσετε. Δεν είναι τυχαίο. Μου βγήκε η Βασίλισσα πρώτα εδώ, η Βασίλισσα Νερού, και μετά έψαξα να βρω και από τα υπόλοιπα deck την αντίστοιχη Βασίλισσα Νερού. Δείτε εδώ, αυτή εδώ πέρα. Ας δούμε τη Βασίλισσα Νερού. Η Βασίλισσα Κούπα, έτσι. Να τη, εδώ. Δείτε τι εδώ, αυτή την εικόνα, και σας το δείχνω διότι έχει νόημα, και δείτε εδώ πέρα ανάποδα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το deck, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και ανάποδα τις κάρτες και ανάλογα με το πώς πέφτουν θα σας εξηγώ εγώ τι συμβαίνει. Την αφήνω εδώ πέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις ειδικές ρομαντικές κάρτες, να τη, η αντίστοιχη Βασίλισσα Κούπα. Και φυσικά εννοείται τις ειδικές αυτές Lenormand, τις πολύ όμορφες αυτές, οι οποίες και αυτές έχουν μοιηθεί κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι. Και με αυτό θα αναλύσουμε και θα κάνουμε το καθρέφτισμα σχέσεων για το μήνα Οκτώβριο. Τι ενέργειες υπάρχουν, τι δυναμικές υπάρχουν, τι μηνύματα υπάρχουν για εσάς που σας ενδιαφέρουν και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι, πάμε να προχωρήσουμε. Και εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει τα 4 πακέτα. 1, 2, 3, 4. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να αισθανθείτε, να διαισθανθείτε, να δείτε, να επιλέξετε βάσει αν θέλετε αριθμού, βάσει αν θέλετε κρυστάλλου που υπάρχει πάνω στις κάρτες, βάσει σχήματος, έτσι όπως είναι στημένες, έτσι όπως είναι τοποθετημένες, όπως εσείς θέλετε και όπως εσάς σας τραβάει. Να πω όμως το εξής, δεν είναι αυστηρά μία η κάρτα. Μπορεί να επιλέξετε επίσης, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια συλλογική σκέψη, ένα συλλογικό συνέστημα. Μπορεί να υπάρχει ένα μήνυμα εδώ, αλλά να υπάρχει ένα μήνυμα και κάπου αλλού το οποίο σας ενδιαφέρει. Ο σκοπός λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι μόνο να κάνουμε πρόβλεψη. Ο σκοπός εδώ πέρα είναι να υπάρξει μια έμπνευση για εσάς, μια ελπίδα να πάρετε το μήνυμα, να γεμίσετε μέσα σας, η ψυχή σας, η ψυχούλα σας που λένε, η καρδιά σας, να νιώσετε τη δύναμη, να νιώσετε ένα όμορφο συνέστημα και να προχωρήσετε. Επαναλαμβάνω, είναι το καθρέφτισμα, είναι διάλεξε μια κάρτα, έχει να κάνει με τις σχέσεις, κάθε είδους σχέση. Όχι μόνο ερωτικές, είναι επαγγελματικές, συνεργασίες ή ό,τι άλλο χρειάζεται ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι επιλογές, θέλω να σκεφτείτε, να αισθανθείτε και εγώ τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω να πάμε να δούμε την ανάλυσή μας, να πάμε μία-μία στις επιλογές. Θα ξεκινήσω με αυτή την πρώτη. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία, έχουμε το χώρο μας. Βάζω εδώ πέρα το κρυσταλάκι αυτό να υπάρχει στην άκρη και θα σας τα εξηγήσω. Ξεκινάμε πρώτα με τον άνθρωπο τον οποίο σας ενδιαφέρει ή η κατάσταση ή η συνεργασία ή ο συνεργάτης ή ο άνθρωπος που αγαπάτε κτλ. Εδώ, η πρώτη κάρτα είναι οι σκέψεις. Η δεύτερη κάρτα είναι η καρδιά. Η τρίτη κάρτα είναι η πρόθεση. Εντάξει, αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος να πράξει. Και εδώ πέρα είναι το μπαλαντέρ. Θα σας εξηγήσω, θα το δείτε. Εδώ είστε τώρα εσείς. Αντίστοιχα, οι δικές σας οι σκέψεις, η δική σας η καρδιά, η δική σας η πρόθεση, πάντα με το θέμα που σας ενδιαφέρει, πάντα με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, και εδώ είναι το δικό σας μπαλαντέρ. Και στο τέλος θα έχουμε τις τρεις συμβουλευτικές, τις αφήνω εδώ. Για πάμε να δούμε τη δική του σκέψη, η οποία είναι το ανάποδο πεντάκτινο. Δείτε το, είναι ο άσος πεντάκτινο. Συγγνώμη, είναι ο άσος πεντάκτινο. Έχει βγει ανάποδα εδώ πέρα, πράγμα που σημαίνει, βέβαια, μάλλον η άση, ο άσος πεντάκτινο, το πω καλύτερα, για να μην μπερδευτείτε, ο άσος πεντάκτινο και ανάποδα σημαίνει εμπόδια, αλλά όχι κάτι το τρομακτικό, όχι κάτι το τρομερό. Εδώ δείχνει ότι ο ίδιος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Έχει κάποια οικονομικά προβλήματα.
Ο άνθρωπος, ο συνεργάτης, ο άνθρωπος που αγαπάτε, οτιδήποτε. Πάντως στο μυαλό του οι σκέψεις εδώ δείχνουν, συγγνώμη για να μην γυαλίζει τόσο πολύ στο φως, εδώ να το βάλω, οι σκέψεις του είναι όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Να δούμε και τις δικές σας, για να δούμε το καθρέφτισμα. Και εσάς είναι στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καθρέφτισμα, ας το πούμε. Εδώ είναι ο κύριος της γης, γη της γης, να το πούμε έτσι. Και σας λέει κατά κάποιο τρόπο σαν μια προσφορά που θέλετε να κάνετε. Ίσως είναι μια οικονομική βοήθεια που θέλετε εσείς να προσφέρετε σαν σκέψη. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα. Το πρώτο βήμα, εδώ, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του ακόλουθου, ότι το πρώτο βήμα είναι η πρόθεση. Η δική σας η πρόθεση ήταν να τον βοηθήσετε. Αν όχι οικονομικά, να την βοηθήσετε. Αν όχι οικονομικά, εν πάση περιπτώσει να προσφέρετε κάποιο είδους βοήθεια και μάλιστα χειροπιαστή. Από πίσω, ναι, είναι βεβαίως εδώ κρύβονται τα ζώδια της γης, εγώ και ο Παρθένος Σταύρος, αλλά όμως στο κρυφό από πίσω υπάρχει ένας ζυγός. Υπάρχει ένας αριθμός 68, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, ή 6 και 8 και βεβαίως σημαίνει βέβαια σηματοδοτεί και κάποια καλά νέα γενικότερα. Και σαν γράμματα υπάρχει το λάμδα και το β, εάν κάπου αυτό σας κάνει σε ένα επίπεδο κλικ, είναι οι σκέψεις είπαμε. Το λάμδα β είναι όνομα, επώνυμο ή παρατσούκλι ή αν δεν υπάρχει μπορεί να είναι η κατάσταση ή κάποιο, κάποια πρόταση που εσείς μπορεί να σκεφτείτε. Πάμε στο θέμα καρδιά. Η καρδιά η δική του λοιπόν και εδώ πέρα είναι το 5 πεντάκτινο. Εδώ πέρα αν παρατηρήσετε υπάρχουν δύο εικόνες, αν το γυρίσω έτσι αλλάζει εικόνα. Βέβαια εδώ το 5 πεντάκτινο δείχνει τις δυσκολίες πάλι στον οικονομικό τομέα. Αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Και η καρδιά του εδώ πέρα είναι μπλεγμένη, να το πω έτσι, με τις σκέψεις, δημιουργούν ένα κουβάρι και έχει προσπαθεί να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα. Για να δούμε το δικό σας καθρέφτισμα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ είναι άσος κυπέλο. Από πίσω είναι ένα πολύ καλό, είναι η διέστηση, εδώ πέρα είναι η πίδα και στις ενέργειες, είναι ο εθέρας που λένε, το 5 είναι οι 5 αισθήσεις, με τις 5 αισθήσεις που θέλουμε να προσφέρουμε και γενικά σηματοδοτεί την ελπίδα. Και να δούμε και κάποια άλλα πράγματα, το αφήνω λίγο εδώ πέρα, φαίνεται, αλλά ας το φέρω πιο κοντά, δεν πειράζει. Πέρα από τις 5 αισθήσεις που σηματοδοτεί, είναι και ο αριθμός 41, είναι η κρυφή αριθμολογία αυτής της κάρτας. Είπαμε, αυτές οι κάρτες εμφανίζουν, γι' αυτό έχω γράψει όλα τα κρυφά μηνύματα. Και δεν είναι τυχαίο, είναι 5 εδώ, 41 μας κάνει 4 και ένα 5. Είναι η ταύτιση. Εδώ είναι η δικιά σας πάλι προσφορά. Εσείς θέλετε πάρα πολύ να βοηθήσετε αυτή την κατάσταση. Θέλετε να βοηθήσετε αυτό το άτομο, αυτή την κατάσταση, αυτόν τον άνθρωπο, οτιδήποτε είναι, ώστε να μπορέσει να βγει από αυτόν τον άσχημο κύκλο, τον οικονομικό ή αν δεν είναι οικονομικός, των φτωχών συγγνώμη, συναισθημάτων που μπορεί να έχει ή τις δυσκολίες. Εσείς έχετε αγάπη, διέστηση, από πίσω κρύβεται ένας καρκίνος, είναι μια κάρτα ισχυρής καρκίνου, βέβαια, εννοείται ότι αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, έτσι. Νυχθείς και Σκορπιούς. Η καρδιά σας πάλεται πιο θετικά, πιο καλά, πιο διαστητικά. Η καρδιά του ανθρώπου ή της κατάστασης ή οτιδήποτε που σας ενδιαφέρει είναι σε ένα πιο δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις δυσκολίες. Εσείς στέκεστε πιο καλά, μέχρι στιγμής εδώ πέρα δεν στέκεται πολύ καλά αυτό το άτομο. Έχει δηλαδή δυσκολίες. Πάμε στην πρόθεση. Πρόθεση σημαίνει πού θέλω να πάω, ποιες πράξεις θέλω να κάνω και έχει βγει το 3 ξυφών. Εδώ είναι το πλήγωμα, το καταλαβαίνετε, έτσι. Τα 3 ξύφη, τα οποία βέβαια ανάποδα βγαίνει εδώ πέρα, έτσι, είναι μια κάρτα όπου όπως και να βγει είναι δυσάρεστη, δεν είναι ευχάριστη. Λοιπόν, εδώ δείχνει τις δυσκολίες, δείχνει το πλήγωμα της καρδιάς, δείχνει ότι η πρόθεσή του είναι να βγει από αυτό και εδώ αντίστοιχα εσείς, η δική σας πρόθεση είναι ο ήλιος. Θέλετε να φέρετε τη χαρά γενικότερα σε αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι τυχαίο που λέγεται ο κύριος της φωτιάς του κόσμου. Θέλετε να φέρετε την αλήθεια, θέλετε να φέρετε το φως, θέλετε να φέρετε τη ζέστη της καρδιάς, θέλετε να φέρετε όμορφα πράγματα. Ταφ, κάπα, αλφα είναι τα ονόματα εδώ, οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε, εδώ είναι το αλφα, λάμδα, βήτα, αλφα, ταφ, κάπα, αλφα, αν ταιριάζει με κάτι, όνομα, επώνυμο, παρατσούκλι κτλ. Ή αν δεν ταιριάζει, τότε είναι απλά να σας δώσει εσάς με μια λέξη, μια πρόταση, κάτι για να σας χαροποιήσει. Εδώ βέβαια λέει για τύχη, εδώ η πρόθεσή σας είναι να φέρετε τύχη επιτέλους σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε διαφορετικούς συντονισμούς. Πάνω έχουμε λίγο δυσίωνο, από κάτω έχουμε στέκεται πολύ καλύτερα. Εσείς στέκεστε πολύ καλύτερα. Γνωρίζετε σε σχέση στο καθρέφτισμα με αυτό το άτομο που σας ενδιαφέρει ότι εσείς είστε πολύ καλύτερα μέσα στα πράγματα.
και μπορεί να έχετε και λύσεις που δεν τις δέχεται εκείνο το άτομο. Ένα μπαλαντέρ. Πάμε στα μπαλαντέρ να μας πούμε ποιο είναι το μήνυμα γενικότερα. Εδώ είναι ο Βασιλιάς Μπαστούνι. Ο Βασιλιάς Μπαστούνι μπορεί να γίνει ότι κοίταξε να δεις, έχω αράξει αυτή τη στιγμή, δεν κάνω τίποτα, δεν προχωράω. Καλό μεν, πολύ δυνατό χαρτί, αλλά από την άλλη μπορεί να γίνει και πολύ τη θλίψη, μπορεί να γίνει και πολύ θλιβερό, μπορεί να γίνει και όχ, δεν βαριέσαι ή δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να γίνει αυτό που λέμε το όχ αδερφίστικο. Και κάπου, όχ αδερφέ, δηλαδή τώρα τι μου λες, και κάπου αυτό φαίνεται, ταιριάζει με όλο αυτό εδώ πέρα, διότι υπάρχει μια στασιμότητα. Αντίστοιχα, εσείς είστε, προσέξτε το καθρέφτισμα τώρα στο μπαλαντέρ. Ο μπαλαντέρ έχει να κάνει με τις γενικές ενέργειες, έχει να κάνει με ένα γενικό μήνυμα, έχει να κάνει με το μήνυμα αυτού του ανθρώπου, σαν να συναντιόσασταν, είδαμε τώρα κάποια πράγματα και τα λέγατε και συζητάγατε. Εδώ λέει δεν κάνω τίποτα, έχω αράξει, έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο να προσπαθήσω, δεν έχει νόημα. Και αντίστοιχα εσείς εδώ πέρα έχουμε έναν υπότη ξυφών. Όπου ο υπότης ξυφών τι λέει, θα τα παρατήσεις. Ο υπότης ξυφών λέει θα κάτσεις τώρα έτσι, θα αράξεις εσύ, ξέρω εγώ λέει εδώ. Εσείς λέτε εδώ πέρα, μα τι λες βρε άνθρωπε μου, πάρ' το αλλιώς, πάρ' το διαφορετικά. Ακόμα και εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και διαφορετική προσέγγιση, έτσι. Πάμε τώρα στις συμβουλευτικές, να δούμε στις λένδωμα τις συμβουλευτικές τι έχουμε. Έχουμε πάλι έναν ήλιο, να το. Δείτε εδώ τους όμορφους συντονισμούς. Έχουμε μία σελήνη που ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο και έχουμε και έναν φύλλο εδώ πέρα. Ελάτε να τα δούμε. Τι μας λέει, πώς να αποκωδικοποιήσουμε αυτές εδώ πέρα τώρα τις κάρτες και να βρούμε ένα νόημα σε όλο αυτό. Σου λέει σοφία, σου λέει σκέψη, σκέψη, κουκουβάγια είναι σοφή. Δεν σημαίνει πονηρή, σημαίνει χρειάζεται να το σκεφτούμε, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Να έχουμε εμπιστοσύνη εδώ πέρα, διότι η σελήνη μας φέρνει διέστηση. Επίσης μέσα από αυτό το δέντρο που έχει βγει σημαίνει ότι οι δυνατές σχέσεις, οι δυνατές φιλίες, οι πολύ καλές σχέσεις, ή ακόμα και οι ερωτικές σχέσεις ή και οι επαγγελματικές σχέσεις, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν κάθε πρόβλημα και να δοθούν λύσεις από εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Και φυσικά εννοείται το τρίπτυχο της επιτυχίας είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ λέει για σοφία, εδώ μιλάει για πολύ δυνατές σχέσεις και εδώ μιλάει επίσης και για πίστη, πιστότητα. Ο σκύλος είναι πιστός στο αφεντικό του που λένε. Και το κάνει με όλη του την καρδιά και το κάνει μέσα από τη μεγάλη αγάπη που τρέφει, να το πούμε έτσι, για το αφεντικό του. Και εδώ λοιπόν είναι το μήνυμα ότι αν δεν υπάρχει πίστη, αν δεν υπάρχει αυτό που λέμε και να είναι πιστός κάποιος, πιστός στις απόψεις του, στις ιδέες του, στη σχέση, σε αυτό το οποίο πιστεύει, αλλιώς δεν μπορεί να χτιστεί. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Οπότε το καθρέφτισμα εδώ πέρα λέει ότι υπάρχουν δυσκολίες, εσείς είστε σε ένα άλλο επίπεδο, συντονίζεστε πολύ καλύτερα, μπορεί να έχετε και λύσεις και η συμβουλευτική είναι αυτά εδώ πέρα τα τρία χαρτιά. Εντάξει, ήλιος, σελήνη, δίας. Τι σημαίνει σοφία, φιλία και πίστη. Εντάξει αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Πάμε τώρα στο δεύτερο πακετάκι μας. Να κάνω λίγο χώρο και να προχωρήσουμε. Ελάτε λοιπόν, εδώ είναι το δεύτερο πακετάκι, όσοι επέλεξαν αυτό το κρυσταλάκι, το κίτρινο ας το πούμε, και πάμε να δούμε τώρα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης, αφορά επίσης και άλλα πράγματα, όπως είναι συνεργασίες, επαγγελματικά, ναι βέβαια και ερωτικά κτλ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ο άνθρωπος, να το πούμε έτσι, το άτομο το οποίο μας ενδιαφέρει, είτε είναι συνεργάτης, είτε είναι ο άνθρωπος που αγαπάμε και τα λοιπά. Σκέψεις. Οι σκέψεις είναι εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν, μάλιστα, εδώ, ναι, μισό λεπτό, να τα βάλουμε τα υπόλοιπα εδώ πέρα και θα τα πάμε λίγο ένα-ένα να τα δούμε και τον μπαλαντέρ. Εδώ είναι οι δικές σας οι σκέψεις, βεβαίως, εδώ είναι η καρδιά, εδώ είναι η πρόθεση, μπαλαντέρ και βεβαίως οι τρεις κάρτες, οι οποίες θα τις δούμε μετά που είναι συμβουλευτικές και να ξεκινήσουμε να το δούμε. Και εδώ πέρα είναι ανάποδο. Εντάξει, είναι το τρία μπαστούνι, συγγνώμη που φέγγιζε λίγο εδώ, είναι το τρία μπαστούνι, δείτε το εδώ πέρα, το τρία μπαστούνι εδώ είναι το ανάποδο. Δείτε λίγο το συμβολισμό, είπαμε εδώ είναι οι σκέψεις, το τρία μπαστούνι ανάποδο είναι όλοι μαζί εδώ πέρα ενωμένοι για να πάνε να κάνουν σχέδια να νικήσουν, σαν να είναι η φυλή να το πούμε έτσι, ίσως είναι και λίγο διαστημικό αλλά δεν πειράζει, και εδώ πέρα έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος του, στο οποίο στην ουσία
προσπαθεί να βάλει μία τάξη σε ένα χάος, αν παρατηρήσετε είναι λίγο χαοτικό. Και έρχεστε και εσείς και οι δικές σας οι σκέψεις νιώθουν ότι είστε σε μία παγίδα. Από πίσω είναι οι καυγάδες, το ατύχημα, ο Δία στους Δήμους, Ερμής στους Δήμους, ο αριθμός, μάλλον συγγνώμη, το γράμμα θήτα, αν κάτι σας λέει αυτό. Και βεβαίως αφορά και τα βέβαια, αφορά ζώδια εδώ πέρα κυρίως του αέρα, δηλαδή ζυγό, δίδυμο, ζυγούς, διδύμους. Συγγνώμη, και υδροχόους. Και βεβαίως από πίσω εδώ κρύβεται ο ιχθύς. Δηλαδή και ζωδιακά μπορούμε να το ταιριάξουμε με οροσκόπο και τα λοιπά αν γνωρίζετε. Εδώ υπάρχει ένας εγκλωβισμός, μια φυλακή, μια παγίδα. Εδώ υπάρχει ένα χάος, υπάρχει μια δυσκολία, μπορεί να είναι το χάος των σκέψεων. Γενικά υπάρχει ένας αποσυντονισμός. Τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα μήνυμα για εσάς, το οποίο λέει εδώ πέρα ότι μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς, αν δεν έχει, μάλλον λέει, δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς, αν δεν έχεις το κουράγιο να χάσεις την ακτή. Αν δεν προχωρήσεις, αν δεν κάνεις κάποια βήματα, αν η σκέψη σου δεν αλλάξει, δεν γίνει πιο θετική, πιο, αν θέλετε και πιο προκλητική και πιο με ρίσκο, με πιο τόλμη, τότε δεν βγαίνει κάποιος από τη φυλακή που μπορεί να έχει φτιάξει ο ίδιος. Εδώ λοιπόν οι σκέψεις αυτών των δύο ανθρώπων είναι χαοτικές, να το πούμε έτσι. Πάμε σε θέματα τώρα καρδιάς. Η καρδιά εδώ πέρα αυτού του ανθρώπου είναι το 9 κυπέλων. Η καρδιά είναι καρδιά μάλλον. Έχει δηλώνει και μια αρκετή ευαισθησία εδώ, έτσι. Όμως είναι καλό, σημαίνει ότι ξέρεις κάτι. Αν οργανωθείς, αν δεις ότι κάποια πράγματα στη ζωή ολοκληρώνονται και κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, τότε αλλάζουν οι ενέργειες και αλλάζεις και προχωράς. Και βεβαίως έρχεστε και εσείς εδώ πέρα και κοιτάξτε με τι διαφορετικό τρόπο συντονίζεστε. Εδώ βέβαια δεν έχουμε χώρο, συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνο, σημαίνει κάρμα, τύχη, είναι η μοίρα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι δυνάμεις που ήρθαν, ενοποιήθηκαν και λέγεται ο κύριος των δυνάμεων της ζωής. Με αυτό εσείς συντονίζεστε στη δεύτερη σειρά. Την πρώτη σειρά είπαμε του ατόμου μας ενδιαφέρει, η δεύτερη σειρά είστε εσείς. Έχουμε λοιπόν το 9 κυπέλλον και έχουμε και το 10, το 10 τον τροχό της τύχης. Αν τα προσθέσω, μου κάνει 19, μου κάνει 9 συν 1, 10, μου κάνει πάλι το 1. Θέλει να πει ότι πάντα και μέσα από δυσκολίες μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα σε όλους τους τομείς. Και βλέπουμε μετά αυτό που μας πηγαίνει. Και το μήνυμα που υπάρχει, ένα δεύτερο μήνυμα, είναι εμπειρίες. Είναι μια εποχή και εμπειρίες για όλα τα πράγματα. Εντάξει, περνάμε δηλαδή μέσα από εμπειρίες. Η ζωή είναι γεμάτη εμπειρίες. Εδώ λοιπόν στο θέμα της καρδιάς συντονίζεστε λίγο διαφορετικά. Εδώ δείχνει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο άτομο, μπορεί να μην το δείχνει, και εδώ δείχνει ότι εσείς η δικιά σας η καρδιά μπορεί με τη δική σας σύνθεση να φέρει αλλαγές, να φέρει θετικά πράγματα. Δείτε το, σκεφτείτε το. Εδώ είναι η πρόθεση. Πρόθεση σημαίνει να κάνω πράξη, να προχωρήσω και μάλιστα έχουμε ανάποδα το 5, λοιπόν, το 5 πεντάκτινο, συγγνώμη, το 5 μπαστούνι. Εδώ τώρα έχει βγει ανάποδα. Εδώ δείχνει τις συγκρούσεις. Δείτε εδώ πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος μόνος του προσπαθεί να τα καταφέρει. Εδώ όμως δείχνει τις εσωτερικές συγκρούσεις. Το βλέπει πολύ με παρεξηγείται εύκολα. Το βλέπει σαν καυγά. Το βλέπει σαν τι μου λένε τώρα. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο και εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο 5 και από τη δικιά σας τη μεριά. Εδώ είναι αγώνας, εδώ είναι η αντίθεση, εδώ είναι οι παρεξηγήσεις. Και οι δύο λοιπόν, και βέβαια λέγεται ο κύριος της διαμάχης. Εδώ λοιπόν έχουμε παρεξηγήσεις και φαίνεται στην πράξη λοιπόν. Όμως το νόημα είναι ότι χρειάζεται σοφία. Και οι σοφοί άνθρωποι μαθαίνουν πολλά από τους εχθρούς τους. Θέλει να πει λοιπόν εδώ πέρα ο ποιητής που λένε ότι μαθαίνουμε πολλά πράγματα μέσα από συγκρούσεις, μέσα από παρεξηγήσεις, μέσα από τους... μέσα από αντιστάσεις, μέσα από αντιθέσεις, μέσα από αγώνα, μέσα από διαφορετικές γνώμες, μέσα από πράγματα που δεν συμφωνούν μαζί μας, άσχετα πώς το λένε. Όλα είναι ένα μάθημα. Αν γίνετε παρατηρητικοί, παρατηρητικές, ακόμα και ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, θα καταλάβετε πολλά πράγματα για την ψυχοσύνθεση. Εδώ είναι ένα μπαλαντερέ, ένα γενικό μήνυμα, κάτι θέλει να πει για την όλη ιστορία. Και εδώ έχουμε λοιπόν, εδώ έχουμε το 6 κυπέλλον. Το 6 κυπέλλον είναι μια καρμική κάρτα, δείχνει το παρελθόν. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ιστορία που σας ακολουθεί, η οποία είναι από το παρελθόν, μπορεί να είναι πολύ 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 παλιά και αυτή αναβιώνει, αναβίωσε, ξανααναβιώνει πολλά πράγματα. Είναι γνωριμίες, τρεις άντρες, τρεις γυναίκες.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και εδώ ακόμα το ένα κύπελο είναι κάτω, το άλλο κύπελο το κρατάει στο ύψος του ώμου της, το άλλο στο ύψος της καρδιάς, τα χρώματα, όλα παίζουν ρόλο εδώ πέρα. Είναι το παρελθόν. Και εδώ πέρα βέβαια φυσικά είναι ότι είμαστε λίγο οι άντρες, εδώ η αρσενική ενέργεια είναι λίγο αλλού. Ενώ οι γυναίκες παρακολουθούν, είναι πιο όριμες, πιο σοφές, πιο λογικές, εδώ δείχνει τους άντρες να έχουν ξεφύγει λίγο. Εδώ δείχνει ότι πολλές φορές φεύγουμε και από την πραγματικότητα. Δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε το καθρέφτισμα το δικό σας, έτσι. Εδώ πάλι είναι το 8 πεντάκτηνο, είναι ότι σαν να λέτε, εσείς πατάτε πάλι καλύτερα, λίγο καλύτερα σε αυτό το τέτοιο. Σαν να λέτε ότι βρες μια λύση, κάτσε δούλεψε το, βρες μια λύση, ό,τι και να είναι αυτό, και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχεις όμως τη δύναμη να κουβαλήσεις τις ευθύνες και τα βάρη. Έχεις τη δύναμη να κουβαλήσεις την ευθύνη μιας σχέσης, αν πρόκειται για μια σχέση εδώ. Έχεις τη δύναμη να κουβαλήσεις την ευθύνη μιας επαγγελματικής σχέσης, μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Οτιδήποτε και να είναι, πάντα υπάρχει μια ευθύνη. Πολλές φορές οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο το χαρούμενο κομμάτι, το ανέμελο, το ωραίο, το ερωτικό, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά μια σχέση όμως έχει πολλές ευθύνες μετά. Και εδώ είναι αυτό που λέτε εσείς, και ίσως είναι ένα μήνυμα για σας, γιατί εδώ τον μπαλαντέρ αυτό λέει. Με οριμότητα, με υπευθυνότητα, πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να μην είναι έτσι, γιατί εδώ έχουμε μια ανοριμότητα, ένα παρελθόν βέβαια που μας ακολουθεί, αλλά και εδώ πέρα έχουμε την ευθύνη του κουβαλήματος, της σχέσης και φυσικά εννοείται της εργασίας. Δηλαδή, σημαίνει δούλεψε, να εργαστείς πάνω σε αυτό, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Η συμβουλευτική λοιπόν που έχουμε είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια βελτίωση, σε κέρδη κυρίως, παρόλα αυτά όμως υπάρχει το κλειδί το οποίο μπορεί να ανοίξει. Μάλιστα, τα πράγματα μπορεί να... Εδώ έχουμε έναν υδροχό, εδώ έχουμε έναν λέον και εδώ έχουμε έναν εγώ καιρό από πίσω. Και βέβαια εγώ καιρός έρχεται να τα χαλάσει λιγάκι, διότι έρχονται αυτό που λέμε τα σύννεφα, τα οποία είναι τα σύννεφα στη σχέση, τα σύννεφα στην επικοινωνία. Ναι μεν υπάρχει το κλειδί, ναι μεν υπάρχει ένας ρομαντισμός, ναι μεν υπάρχει και η λάμψη, όμως εδώ έχουμε και έναν εγώ καιρό, όχι κάτι το τρομακτικό, αλλά δείχνει τους φόβους και την αναισθησία και ίσως όλο αυτό το παρεξηγήσιμο κομμάτι. Δηλαδή, πάνω που τα βρίσκουμε, κάπου τα χαλάμε. Πάνω εκεί που βρίσκεται μια άκρη, λίγο κάπου τα χαλάμε. Το αφήνω εδώ πέρα να το δείτε, λίγο σαν, σαν μια επικοινωνία. Και να πάρετε τις εμπνεύσεις εσείς και ό,τι άλλο χρειάζεται για να δείτε τι είναι αυτό το οποίο εσάς σαν μήνυμα σας αγγίζει περισσότερο. Ωραία. Αυτό ήτανε. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να πάμε στην επόμενη, στην τρίτη επιλογή. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τρίτη επιλογή. Είναι το πράσινο κρυσταλάκι, το αφήνω εδώ πέρα και πάμε να δούμε, να απλώσουμε λίγο τις κάρτες. Η πρώτη σειρά λοιπόν είναι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, σκέψεις. Να το βάλουμε εδώ πέρα τώρα. Οπ, έφυγε η καρδιά του, έφυγε, το είδατε. Συμβολισμός. Βλέπουμε τα ταρό, τα απαντάμε μέσα από όλους τους συμβολισμούς. Ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Οπότε έχουμε σκέψεις, καρδιά, η πρόθεσή του και ο μπαλαντέρ. Ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Εδώ είστε εσείς, η δεύτερη σειρά με αυτές τις καρτούλες. Αντίστοιχα σκέψη, καρδιά, πρόθεση. Το αντίστοιχο μπαλαντέρ. Και εδώ πέρα έχουμε τις τρεις καρτούλες που είναι η συμβουλευτική μετά. Για να δούμε σκέψεις εδώ πέρα τι έχουμε. Και είναι το 7 κυπέλων. Μάλιστα, το 7 κυπέλων είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες. Είναι το δικαίωμα στα όνειρα. Εδώ έχει βγει σε όρθια θέση. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι πρέπει κάπου κάτι τελικά να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και να είναι αληθινό. Δεν με ωφελεί μόνο να οραματιζόμαστε και να ονειρευόμαστε. Και να σας πω ένα πράγμα. Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να ονειρεύεται και λίγο υπερβολικά. Δηλαδή μπορεί να ονειρεύεται ότι θέλω πολλά πλούτη. Οκ, εντάξει, είναι όμως εφικτό και μας γιώνει στην πραγματικότητα. Και έρχεστε και εσείς εδώ πέρα τώρα και του λέτε ότι κοίταξε να δεις. Μπορείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, μπορούμε να κάνουμε το καινούριο ξεκίνημα, αλλά όμως όλα αυτά χρειάζονται να μην μένουμε στάσιμοι. Χρειάζεται και λίγο ενέργεια εδώ, χρειάζεται και λίγο πάθος να βάλουμε. Γιατί εδώ έχει νερό, εδώ έχει διέστηση και όραμα, εδώ όμως έχει ενέργεια και είναι η ενέργεια του να κάνουμε πράγματα να ξεκινήσουμε. Εντάξει, μπορεί τώρα εδώ να σημαίνει επίσης ότι κρύβεται ένας κρυός, ο αριθμός 26 και είναι ο πρίγκιπας της λαμπερής φλόγας. Όλοι χρειαζόμαστε μία φλόγα για να μπορέσουμε, ένα πάθος για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κάτι καινούριο και να ανανεωθούμε. Το μήνυμα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά. Το μήνυμα που λέτε σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ξέρεις, ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγείς τα όνειρά σου, αρκεί να είναι και μέσα
στη σφαίρα του εφικτού, όχι του ανέφικτου. Το αφήνω εδώ πέρα. Αυτές είναι οι σκέψεις. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα της καρδιάς. Εδώ λοιπόν έχει βγει ανάποδα, είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Αυτή η βασίλισσα πεντάκτηνο είναι εδώ έτσι, εδώ πέρα όμως είναι τελείως διαφορετική. Εδώ δείχνει μια άλλη εικόνα, εδώ όμως δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, η οποία είναι και λίγο της υστερίας, είναι και λίγο της κατάστασης της, όχι και της σταθερής κατάστασης. Εδώ σημαίνει ότι έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχό μας. Έχουμε, προσπαθούμε να σκεφτούμε, να δούμε τι έχει γίνει η καρδιά. Εδώ του ανθρώπου μας ενδιαφέρει, λοιπόν, είναι λίγο ανάστατη. Εδώ είστε εσείς και έχουμε ένα άλλο καθρέφτισμα. Κοιτάξτε εδώ, έχουμε το αντίστοιχο 7. Εδώ όμως αλλάζει λίγο η ενέργεια και θα σας το εξηγήσω. Η καρδιά εδώ τι σημαίνει. Εδώ περνάει ένα πράγμα. 7 γενιές χάρισμα. Τι σημαίνει αυτό. Εσείς είστε λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι μπορείτε να φέρετε τύχη στη ζωή σας, έχετε μέσα μια πολύ δυνατή εσωτερική διαίσθηση και έχετε κληρονομήσει κάποιο χάρισμα. Για τον καθένα τώρα το χάρισμα μπορεί να είναι ξεχωριστό. Κάποιος έχει το χάρισμα της θεραπείας, κάποιος έχει το χάρισμα της τηλεπαθίας, κάποιος έχει το χάρισμα των τηλεπαθητικών, ας το πούμε έτσι, ιδιοτήτων, κάποιος έχει το χάρισμα του να διαισθάνεται πολύ γρήγορα, κάποιος έχει το χάρισμα όπου το μυαλό του, η καρδιά του φτιάχνει εικόνες και μπορεί να προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον σε ένα κοντινό, ας πούμε, διάστημα. Λέω τώρα διάφορα πράγματα, έτσι, είναι πολλά. Ας πούμε τα ταρό είναι ένα χάρισμα, η αστρολογία είναι ένα χάρισμα, γιατί χρειάζεται να μελετήσεις, να κάνεις. Τα ταρό και αυτά είναι ένα χάρισμα. Οι θεραπείες με διάφορα πράγματα είναι χάρισμα. Εδώ δείχνει ότι κάτι έχετε εσείς, στο οποίο μπορείτε να βοηθήσετε αυτό το άτομο. Και βέβαια εδώ λέει ότι αυτός που αγαπά, προσέξτε, αυτός που αγαπά καταφέρνει το αδύνατο. Διαβάστε το. Αυτός που αγαπά καταφέρνει το αδύνατο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Και βέβαια από πίσω κρύβεται, εντάξει, η Αφροδίτη στο Σκόρπιο, η Σελήνη στο Σκόρπιο, είναι οι τοποθετήσεις τώρα οι αστρολογικές και έχουμε βέβαια και το 48 από πίσω, τον αριθμό 4 και 8. Εδώ λέει ο κύριος της απατηλής ευτυχίας. Εδώ χρειάζεται μία προσοχή, όπως είπαμε προηγουμένως, να μην πέσουμε σε απατηλά όνειρα. Αλλά είπαμε όμως, βέβαια κρύβεται το γράμμα ήττα από πίσω, εδώ κρύβεται το αλφαβήτα γράμμα, δείτε το συνδυασμό αν είναι όνομα, επώνυμο ή παρατσούκλι. Για να δούμε την πρόθεση λοιπόν. Ποια είναι η πρόθεση του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Και έχει βγει ο διάβολος εδώ. Η πρόθεση εδώ είναι ναι, να αντιμετωπίσω τα εμπόδια, αλλά όταν βγαίνει όμως ο διάβολος, όπως και να το κάνουμε, είναι μία από τις πολύ δύσκολες κάρτες, σημαίνει εμπόδια. Και τα εμπόδια αυτός ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να τα ξεπεράσει με τρίκ ή να τα ξεπεράσει με τρόπους όχι και τόσο ηθικούς ή αν θέλετε νόμιμους. Μπορεί να έχει μια πρόσκαιρη επιτυχία, μπορεί ο διάβολος να υπόσχεται μια πρόσκαιρη επιτυχία, γιατί πολλές φορές σημαίνει και το οικονομικό κομμάτι, μπορεί να σημαίνει και αυτό, αλλά μετά από αυτό μπορεί κάποιος να χαρεί, να πει ναι, 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 κατάφερα, τα πέτυχα, έχω οικονομικές δυσκολίες, τις ξεπέρασα ή έκανα, ή έκανα μια κομπίνα ή οτιδήποτε. Να υπάρχει μια πρόσκαιρη επιτυχία, μετά όμως, σύμφωνα και με τους νόμους του κάρμα, αργά ή γρήγορα έρχεται μετά η πτώση. Αυτό δηλώνει ο διάβολος, την πτώση. Ανεβαίνουμε μεν, μπορεί να ανεβήκαμε σε μια εταιρεία, να πήραμε με θέσεις, να το κάναμε με τέτοιο τρόπο, όχι και τόσο ηθικό, με τόσο ανήθικο τρόπο, αλλά αυτό όμως στις ενέργειες και στα μάτια των αλωνών μένει στη μνήμη του, στη μνήμη τους. Μην νομίζετε, μπορεί οι άνθρωποι προς στιγμή να δέχονται μια κατάσταση, γιατί μπορεί και να τους ενδιαφέρει, αλλά αυτά αλλάζουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί και ένα πολύ δύσκολο χαρτί. Η πρόθεση τώρα εδώ, η δική σας, είναι δείτε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εδώ είναι το 6 κούπα, σημαίνει το παρελθόν, γεγονότα από το παρελθόν μπορεί να σας έχουν πληγώσει, να έχουν δημιουργηθεί κάποιες καταστάσεις από το παρελθόν. Έρχεται, έχουμε ήλιο στο Σκορπιό, Ποσειδώνα στο Σκορπιό, πάλι εδώ έχουμε ένα θήτα, ναι, ένα θήτα εδώ πέρα σαν γράμμα, όνομα είπαμε πόνιμο παρατσούκλι και βεβαίως λέει εδώ ότι είναι μνήμες, αναμνήσεις, και λουλούδια τον Δεκέμβριο. Είναι μια αγγλική, ας το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο, παροιμία, η οποία θέλει να πει ότι πάντα αυτές οι μνήμες, οι αναμνήσεις αρχίζουν και κλιμακώνονται, αλλά υλοποιούνται το μήνα Δεκέμβριο που πηγαίνουμε με λουλούδια. Δηλαδή έχει να κάνει με την ολοκλήρωση του ρομαντικού πράγματος. Εσείς έχετε μια άλλη πρόθεση, εδώ υπάρχει μια άλλη πρόθεση.
Πολύ ισχυρό χαρτί ο διάβολος, αυτό είναι πιο ανήμπορο χαρτί. Εδώ βέβαια είναι το 46, από πίσω κρύβεται και ο αριθμός 4, 6, 10, 1, νέο ξεκίνημα, νέα πράγματα. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο, διότι και ο διάβολος είναι το 15 και μας κάνει 6. Προβλήματα στις σχέσεις, δυσκολία στις σχέσεις, εσείς μπορεί να έχετε όλη τη διάθεση, όλο αυτό που ζήσατε και από το παρελθόν να το λύσετε, να έρθετε πιο κοντά. Εδώ όμως η πρόθεση ίσως του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, σε ερωτικό επίπεδο, σε επαγγελματικό, είναι προβληματική. Έχετε το υπόψη σας. Στο επόμενο λοιπόν που πηγαίνουμε είναι το μπαλαντέρ. Το μπαλαντέρ εδώ είναι το 5, εδώ είναι το 5 μπαστούνι. Εδώ το 5 μπαστούνι θέλω να το δείτε, είναι ο άντρας ο οποίος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να έρθει σε επαφή με τη γυναίκα που ίσως που αγαπάει, γι' αυτό κρύβει και τα λουλούδια, αλλά τα κρύβει όμως. Εδώ είναι πολλές οι ερμηνείες, τα κρύβει και θα τα δώσει ή τα κρύβει και βλέπει τις άλλες γυναίκες εδώ πέρα και αναστατώνεται. Είναι και αυτό μια ερμηνεία και το συνδέω, συγγνώμη που το κάνω αυτό, αλλά το συνδέω και με το διάβολο, διότι ο διάβολος σημαίνει επίσης και πειρασμός, σημαίνει και ότι πέφτω τελικά και θύμα των επιθυμιών και των ορέξεων. Αυτό λέει εδώ πέρα. Προσέξτε το αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για να το μπαλαντέρ, για να και το άλλο μπαλαντέρ το δικό σας, ναι. Εδώ είναι τώρα ένα άλλο, είναι το 7, για να δω, είναι το 7 ξυφών. Η προδοσία. Η μοναξιά, η προδοσία, οι άνθρωποι που τελικά δεν ήρθαν να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν όταν εμείς τους χρειαζόμασταν. Ένα μήνυμα είναι πού ήσουν εσύ όταν σε χρειαζόμουν και η απάντηση είναι ήμουν απασχολημένος ή μάλλον με απασχολούσαν άλλα γεγονότα. Να το πω έτσι, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βλέπει και άλλες γυναίκες και να τον παρασύρουν οι άλλες γυναίκες και να μην είναι τόσο πιστός και να τις... Δεν σημαίνει ότι θα τις κατακτήσει, σημαίνει εδώ απλά βλέπω αλλά δεν μπορώ να κατακτήσω, γιατί πολλές φορές δεν είναι και τόσο εύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι και πάμε να δούμε τώρα στο κομμάτι της... να δούμε τι σε... Βέβαια, και κοιτάξτε πώς βγαίνουν όλα εδώ, κοιτάξτε έχει βγει ένα φίδι εδώ. Είναι... μία γυναίκα η οποία είναι το φίδι, το κολοβό που λένε, που έρχεται να παρασύρει σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και σε ερωτικό επίπεδο, ίσως τον άνθρωπο ο οποίος μας ενδιαφέρει. Αλλά για να τα δούμε όλα. Εδώ έχουμε τις επιθυμίες πάλι, γνωριμίες, ναι, εδώ κρύβεται ένας καρκίνος. Είναι γιατί κάνουμε μία σύνθεση εδώ πέρα, είναι να έχεις υπόψη σου λέει ότι εδώ υπάρχουν γνωριμίες, εδώ υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο, όπου υπάρχουν αρκετές γνωριμίες και πολλές επιθυμίες. Μετά υπάρχει από πίσω ένας τοξότης. Okay, υπάρχουν κάποιες βοήθειες, υπάρχουν εδώ πέρα. Όντως έχει βγει ένα χαρτί, ειδικά στο δικό σας, υπάρχουν κάποιες βοήθειες. Εδώ δεν υπάρχουν τόσο πολλοί βοήθειες. Εδώ σε εσάς υπάρχουν βοήθειες. Να μπορέσετε να βοηθήσετε, αλλά προσέξτε όμως, γιατί υπάρχει και μια γυναίκα. Μπορεί να είναι στο ζώδιο της Παρθένου, όπου είναι στήρα, σημαίνει δυσκολία. Σημαίνει, είναι η ντάμα σπαθή αντίστοιχα, είναι μια γυναίκα σπαθάτη, δύσκολη, δύστροπη, δεν αλλάζει την άποψή της, δεν κάνει πίσω και αν φανεί ότι κάνει πίσω υπάρχει υποκρισία, το κάνει με έναν πολύ δόλιο τρόπο. Μπορεί σε ένα επίπεδο λέω τώρα εδώ, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει είτε είναι σε ερωτικό επίπεδο είτε και σε επαγγελματικό να έχει παγιδευτεί από τα δίχτυα κάποιας γυναίκας. Εδώ το θηλυκό στοιχείο παίζει πάρα πολύ έντονο ρόλο και μπορεί επειδή έχει βγει και εδώ πέρα μια γυναίκα γη, έχει βγει και εδώ πέρα μια γη, μπορεί εντάξει να είναι Παρθένος, μπορεί να είναι Εγώκερος, Ταυρίνα, αλλά και η Παρθένος εδώ πέρα παίζει πολύ ισχυρά, έτσι. Οπότε, το βλέπουμε, αυτό είναι το καθρέφτισμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, πάρτε τα μηνύματα, δείτε τις δυσκολίες, βάλτε τα κάτω, δείτε την πρόθεσή σας, τη δικιά σας, δείτε την καρδιά σας, δείτε τις σκέψεις σας, πώς όλα αυτά μπορούν να έρθουν και να μπουν σε μια ισορροπία. Φοβάστε την προδοσία σας. Αυτό είναι το μήνυμα. Εσείς φοβάστε πολύ την προδοσία σας. Έχουν μάλλον ήδη προδώσει και φοβάστε ότι θα σας ξαναπροδώσουν. Όμως το μήνυμα δεν είναι ότι τα παίρνουμε παθητικά. Το μήνυμα είναι ότι τα δεχόμαστε, παίρνουμε τα μηνύματα και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Ωραία λοιπόν και να πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Επόμενο λοιπόν, τέταρτη επιλογή είναι με αυτό εδώ πέρα το κρυσταλάκι. Λοιπόν, και να δούμε εδώ τι μηνύματα έχουμε. Σκέψεις του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει. Εδώ είναι η καρδιά του. Εδώ πέρα είναι
η πρόθεσή του και εδώ ο Μπαλαβέρ. Εδώ ένα γενικό μήνυμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Εδώ είστε εσείς, οι δικές σας οι σκέψεις, η δική σας η καρδιά και η δική σας η πρόθεση και ένα μήνυμα Μπαλαβέρ τι που σας αφορά. Και βεβαίως έχουμε και τις τρεις καρτούλες εδώ πέρα, οι οποίες, να τις βάλω εδώ πέρα, συγγνώμη, οι οποίες είναι οι συμβουλευτικοί, θα τις δούμε προς το τέλος. Ξεκινάμε, σκέψεις του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει και είναι το βλέπετε, είναι το 8 ξυφών. Το 8 ξυφών εδώ δείχνει δεν βλέπω, δεν μπορώ να κινηθώ, είμαι σφιχτά δεμένος, είμαι σφυλακισμένος, συγγνώμη, δεν μπορώ να δω τι μου σημαίνει, τι γίνεται. Οι σκέψεις μου είναι γύρω από ένα θέμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ και δεν μπορώ να ξεφύγω. Και εδώ είστε εσείς. Εσείς είστε σε ένα τελείως διαφορετικό. Οι δικές σας σκέψεις είναι πιο ήρεμες. Οι δικές σας σκέψεις έχουν ένα είδος διαίσθησης. Έχουν και ένα είδος ενστίκτου και φυσικά λέει εδώ πέρα είναι το ένστικτο της καρδιάς. Αυτό είναι το μήνυμα. Ενώ εσείς πάτε με το ένστικτο, ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει πηγαίνει ίσως με μια στήρα λογική και ότι δεν υπάρχει καμία λύση ποτέ. Από πίσω βεβαίως κρύβονται τα ζώδια του νερού, αλλά εδώ όμως υπάρχει και ένας λέων από πίσω στο κρυφό χαρτί. Είναι ο αριθμός 40, αν κάτι σας λέει αυτό το νούμερο, και βέβαια υπάρχει το λάμδα και το β ως γράμμα, το οποίο μπορεί εσάς κάπου να σας κάνει κάτι. Όνομα, επώνυμο, παρατσούκλι ή μια κατάσταση. Σκέψεις λοιπόν δύσκολες για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Εσείς είστε πιο συντονισμένοι. Εδώ είναι η καρδιά του. Η καρδιά είναι το 8 πεντάκτηνο. Εδώ έχει να κάνει καθαρά με θέμα επαγγελματικής φύσεως. Εδώ σημαίνει εργάζομαι, προσπαθώ να τα δώσω όλα και δουλεύω. Η καρδιά του είναι ταγμένη καθαρά στο επαγγελματικό κομμάτι και στα οικονομικά. Εσείς είστε σε μια κατάσταση λοιπόν κρίση. Περάτε μια κρίση, υπάρχουν αποφάσεις που θέλετε να πάρετε, υπάρχει το Y, υπάρχει το Β. Η κάρτα αυτή είναι θετική, σας μιλάει για ένα ναι. Σας μιλάει με θετικό τρόπο, αλλά τελικά όμως λέει ότι πρέπει εσύ να δώσει η καρδιά σου μια τελική απόφαση, κάπου πρέπει να καταλήξει. Φωτιά, είναι το στοιχείο της φωτιάς, από πίσω κρύβεται ένας Ερμής στον Πλούτονα και φυσικά έχει να κάνει με το κάρμα. Και βεβαίως εδώ είναι το πνεύμα της πρωταρχικής φωτιάς. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάπου τα πράγματα πρέπει να ολοκληρωθούν, κάπου πρέπει η καρδιά σας να σωθεί. Αυτή η κρίση που μπορεί να περνάτε στις σχέσεις, στη δική σας επικοινωνία, ό,τι και να είναι, να δοθεί ένα τέλος. Και αυτό μπορεί να το κάνετε εσείς μάλλον. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εδώ είναι απασχολημένος πάρα πολύ. Έχουμε δύο οκτάρια, είναι καρμικά τα οκτάρια, περνάει μέσα από διάφορες δυσκολίες, είναι και εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη. Εσείς είναι που θα δώσετε τη λύση στο θέμα σας. Και έχουμε και ένα 6 ξυφών. Καλό χαρτί, νέα ξεκινήματα. Η πρόθεσή του εδώ είναι για νέο ξεκίνημα. Μπορεί όμως αυτό να σημαίνει ότι φεύγω. Πηγαίνω κάπου μακριά ή φεύγω από αυτή την πόλη ή πηγαίνω κάπου αλλού. Αυτή είναι η πρόθεσή του και θέλει να το κάνει με μια ηρεμία ψυχής. Και εσείς εδώ είναι ο Ιεροφάντης. Πολλά μηνύματα, διαφορετικά μηνύματα, έτσι. Εδώ σημαίνει, από πίσω είναι ο Ταύρος, καθαρό. Μέσα από σοφία και αγάπη, γράμμα έψιλον, προσπαθείτε να δώσετε εσείς τώρα την δική σας σοφία, τη δική σας τοποθέτηση σε αυτό εδώ πέρα το άτομο για την πρόθεσή του. Εσείς θέλετε πιο σταθερές λύσεις, να μην φύγει, γιατί ο Ιεροφάντης σημαίνει δεν φεύγω, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο δεν φεύγει, ενώ ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει θέλει να φύγει ή θέλει να προχωρήσει ή θέλει να κάνει. Το μήνυμα είναι ότι οι κανόνες, προσέξτε τι λέει, οι κανόνες δεν είναι ιεροί. Οι αρχές όμως είναι. Είναι αυτό που λέμε θέμα αρχής. Δεν έχει σημασία οι κανόνες. Οι κανόνες είναι απλά κανόνες, δεν είναι όμως ιεροί. Οι αρχές είναι αυτές που είναι ιερές. Και αυτό είναι ένα πολύ βαθύ μήνυμα για εσάς. Αυτό του λέτε ότι ο κανόνας δεν είναι να φύγεις, ας το πούμε. Ο κανόνας είναι ποια είναι η αρχή σου, πού θες να πας, τι θες να κάνεις, τι θες να υλοποιήσεις και μέσα από σοφία και αγάπη φτάνουμε στο αποτέλεσμά μας. Φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Εδώ βέβαια σημαίνει και σχέση. Εδώ σημαίνει θέλω σχέση, θέλω μια σταθερή σχέση. Η πρόθεσή μου είναι να είμαστε μαζί, να υπάρχει ένας γάμος, να υπάρχει μια επισημοποίηση σχέσης ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό το οποίο εσείς γενικότερα σκέφτεστε. Εδώ τώρα είναι ένας Μπαλαντέρ ο οποίος έρχεται να πει εκείνος ψάχνει την ψυχή του.
Εδώ λέει την ψυχή του ή την ψυχή της, έτσι, ή ό,τι σε όποια κατάσταση και να είναι. Εδώ είναι ένα ζώδιο παρθένος, εδώ λέει ψάχνω την ψυχή μου όμως. Ψάχνω να βρω εσωτερικά πού θέλω να πάω. Ερευνώ, ερευνώ, ερευνώ και θέλω να βρω κάποια πράγματα. Και εδώ αντίστοιχα εσείς, το δικό σας μπαλαντέρ, αυτός ψάχνει, εσείς λέτε δες τις χαρές της ζωής. Εδώ θέλει να βρει ίσως κάποια άλλα πράγματα, εδώ όμως λέω ότι ξέρεις κάτι, πολλές φορές και στα απλά πράγματα κρύβονται και οι χαρές της ζωής. Λέω τώρα ότι εδώ μπορεί αυτός ο άνθρωπος να θέλει μια πολύ έτσι οικονομική επιφάνεια ή πολλά λεφτά ή δεν ξέρω τι, αλλά πολλές φορές όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε όλοι, κακά τα ψέματα. Και εδώ λέει ότι οι χαρές είναι και στα μικρά πράγματα. Αυτό το λέτε εσείς. Και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γενικότερα για να του το περάσετε, για να τον εμπνεύσετε. Εντάξει. Πάμε τώρα στις Lenormand και τι έχουν να σας πούνε όσον αφορά στο κομμάτι το συμβουλευτικό. Ελάτε εδώ. Είναι πολύ ωραίες οι κάρτες, βέβαια εδώ σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για όλα, ό,τι και να είναι. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους να τα καταφέρουν λίγο γρήγορα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι και φαίνεται εσείς με αυτό συντονίζεται να πατυχαίνουν πιο αραιά σε οποιοδήποτε κομμάτι. Εδώ είναι ο χρόνος. Αλλά ο χρόνος λέει όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Οι σχέσεις, η αγάπη, η συντροφικότητα, ο γάμος, ο αραβώνας, η επιτυχία, τα οικονομικά, η άνοδος, η αναγνωρισιμότητα, ό,τι και να είναι. Με ό,τι και να καταπιαστείτε, εσείς συντονίζεστε με αυτό το κομμάτι. Συντονίζεστε ότι χρειάζεται χρόνος. Λίγο, 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 λίγο. Τι να κάνουμε. Είναι κάποιοι που συντονίζονται έτσι. Έχουμε έναν ήλιο εδώ. Αυτό είναι, κρύβεται ο ήλιος από πίσω. Αυτό είναι καλό χαρτί. Παρόλο που είναι συνεφιασμένο, όταν παρατηρήσετε, είναι συνεφιασμένο, κάποια στιγμή ο ήλιος θα έρθει, θα βγει. Δεν θα είναι για πάντα συνεφιά. Έχουμε εδώ έναν εγώ καιρό που σημαίνει οι αποφάσεις. Ο εγώ καιρός εδώ σημαίνει αποφάσεις προκειμένου κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, στο επαγγελματικό, για να πετύχω τις φιλοδοξίες μου, ας το πούμε. Όμως είναι η στιγμή των αποφάσεων. Όντως εδώ πέρα δείχνει αποφάσεις. Δείχνει ότι μέσα από σοφία και αγάπη, μέσα από να δώσω τελικές λύσεις, μέσα από προσφορά από την καρδιά μου και διέστηση, δίνω τελικά αποφάσεις και παίρνω κάποιες αποφάσεις, να το πούμε έτσι, σημαντικές. Το επόμενο τι έχουμε, έχουμε έναν κρυό εδώ. Εδώ είναι η ορμή. Εδώ είναι ένα μπαστούνι. Είναι... Και το μπαστούνι σημαίνει πετυχαίνω. Το μπαστούνι σημαίνει ξεκινάω κάτι καινούριο. Ορμή, δύναμη, καινούριο. Έρχονται αυτά τα πράγματα, αλλά θέλει και μια παρορμητικότητα, ας το πούμε, σαν να είναι ένα παιδί το οποίο ξεκινάει κάτι και έχει αυτή τη δυναμική. Οπότε έχουμε ήλιο, εγώ καιρό, κρυό. Αποφάσεις λοιπόν, νέα πράγματα, νέα ξεκινήματα, στο χρόνο τους όμως έρχονται όλα, να το βάλουμε εδώ πέρα, όλα έρχονται κάποια στιγμή στο χρόνο τους και ολοποιούνται και έρχονται τα πράγματα να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει, στη θέση που πρέπει. Λοιπόν, φίλες, φίλοι μου, αυτό ήτανε και το τέταρτο. Διάλεξε μια κάρτα, αυτές ήταν οι επιλογές. Φίλες, φίλοι μου, αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι και σου άρεσε, πέρασες πολύ καλά με αυτό που είδες. Αν θέλεις κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, έλα και εσύ στην παρέα να περνάμε πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσω όλους τους συνδρομητές που με στηρίζουν μέχρι στιγμής με τα καλά τους λόγια και με τη συμμετοχή σας στο κανάλι και που έχει ανέβει και πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε πρόοδο. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας πάρα πολύ σύντομα, την επόμενη φορά, με κάτι καινούριο, με κάτι όμορφο. Δεν θα σας πω ακόμα, θα το δείτε κάποια στιγμή. Παρασκευή κατά μάλλον. Μάλλον Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να είστε καλά, να έχετε υγεία, να έχετε η τύχη. Σας ευχαριστώ πολύ.